Απόψε το βράδυ ήθελα να μου επιτρέπετε να έλεγα κάτι που θα μπορεί να θεωρεί το έτσι και να χαρακτηρίζει το ως επίκαιρο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας, εξ ημών τουλάχιστον που υπάρχουν στο υπερόν αυτό απόψε το βράδυ, που να μην είναι χορηγημένος αυτές τις μέρες, τον τελευταίο αυτό καιρό, είτε σαν άτομο που ζει μέσα στην κοινωνία, είτε σαν χριστιανός που ζει μέσα στην εκκλησία. Σχεδόν όλοι διακατεχόμεθα από μια ανησυχία, άλλοι βέβαια περισσότερον και άλλοι ολιγότερον. Πάντως υπάρχει μια ανησυχία, ένας φόβος. Πολλά λέγονται, πολλά ακούονται, πολλά τεκταίνονται και αρκετά ως φρενόμεθα. Εκτός αυτών των οποίων βλέπουμε και άλλα τα προαισθανόμεθα ότι θα γίνει. Έχετε αναλογιστεί την ευθύνη που έχουμε εμείς σαν χριστιανοί έναντι αυτής της υποθέσεως? Σας έχει απασχολήσει? Πώς το έχετε τοποθετήσει το θέμα αυτό μέσα σας? Πώς το δικαιολογείτε? Τι κάνετε? Πώς σκέφτεστε? Πώς αντιδράτε? Πώς ενεργείτε? Χριστιανός δεν είναι τυχαίον τι, δεν είναι αμεληταία ποσότητα, είναι άτομον. Και άτομον όχι σαν αυτά τα άτομα που μας απειλούν με τις βόμπες ατόμου και ότι είναι δυνατέ. Χριστιανός το σύμπαν ολόκληρο το κρατάει στο χέρι του. Δύναται να ξαναπεί ο χριστιανός σαν τον Ιησού του να δει. Τι το ήλιος κατά γαβών και η σελήνη κατά φάλακα ελιών. Αυτό το καταλαβαίνουμε εμείς, το γνωρίζουμε, το ενεργούμε, αυτή τη δύναμη που μας έχει δώσει ο Θεός. Την αισθανόμεθα και πώς τη χρησιμοποιεί ο καθένας. Περισσότεροι, θα μου επιτρέψετε ίσως να πλανώ με από τον εαυτό μου παίρνω, μένουμε αδρανείς. Άλλοι παίρνουμε τη θέση του δικαστού. Άλλοι παίρνουμε τη θέση του ενόχου, αλλά με καμιά απόφαση να τακτοποιήσουμε το θέμα της ενοχής μας. Και άλλοι κατά άλλους τρόπους που δεν μπορώ εγώ να τους χαρακτηρίσω. Δεν είναι έτσι το θέμα όμως. Πρέπει να προχωρήσει έτσι μάλλον. Μπορείτε να μου πείτε αν έχετε απασχοληθεί ποτέ εδώ στην Ελλάδα μας, που θεωρείται ορθόδοξον κράτος, θα πόσος κόσμος θρησκεύει? Τι ποσοστό της εκατόν σας έχει απασχολήσει ποτέ? Ούτε 5%. Ούτε 5% δεν θρησκεύει. Και αν παραδεχτούμε ότι 5% θρησκεύουν, σωστά ο 1-2% θρησκεύει. Οι υπόλοιποι θρησκεύουν με τον τρόπο τους. Έχουν κάνει μια υποκειμενική θρησκεία, όπως πολλές φορές λέμε, που έχει μόνο κόλαση η θρησκεία τους, δεν έχει παράδεισο. Και δεν έχει καμιά σχέση με του Ναζωραίου τη θρησκεία και με το πνεύμα του Ναζωραίου. Δεν έχει καμιά σχέση. Όταν βέβαια ακούει κανείς αυτό το χαρακτηρισμό ότι ένα 5-3-2-4% θρησκεύουν, πιθανόν να νιώσει μια φοβία, γιατί πολλοί έχουν τη γνώμη
ότι θα πρέπει να είναι πολλοί αυτοί που θα μπορούν να κρατήσουν την οργή του Θεού, να εξευμενήσουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Μην παθαίνετε αυτήν την ητοπάθεια. Υπάρχει μια προφητεία του Χριστού, στη γενήδια του, που λέει «Μη φοβού μικρών πίμνιων». Και μάλιστα, για αυτά που βλέπουμε σήμερα και απαγοητευόμεθα κατά κάποιον τρόπο και φοβούμεθα, έχει πει «Όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θέλει την πίστη επί της γης, θα βρει σημάδι από πίστη όταν θα έρθει». Διότι αυτό τίνει να γίνει, να εξαλείψει η πίστη από τη γη. Όχι πίστη από τη συνηθισμένη του κόσμου, ούτε πίστη στο πορτοφόλι, στη γνώση, στο χρήμα, στους μεγάλους. Πίστη στο Θεό πίστη. Πίστη από εκείνη που μπορεί να πει στο όρος αυτό να πάει στη θάλασσα και να πηγαίνει. Τέτοια πίστη. Λέγω λοιπόν ότι δεν έχουμε εμείς απόλυτα συνειδητοποιήσει σε ποια κατάσταση βρισκόμεθα σήμερα και καθήμεθα απ' έξω αμαρτωλοί χωρίς να θέλουμε να μπούμε να τακτοποιηθούμε ή αγωνιζόμενοι και γινόμεθα δικαστέ και χίλια δυο άλλα που συμβαίνουν. Μπροστά στα μάτια του Θεού δεν υπάρχουν αναμάρτητοι. Όλοι είμεθα αμαρτωλοί. Διαφέρουμε στην ποσότητα και στην ποιότητα. Ένας είναι ο αναμάρτητος. Εκείνο το οποίο δυσκολεύει το Θεό να βοηθήσει τον άνθρωπο στις πιο δύσκολες στιγμές του, που μια από τις δύσκολες στιγμές του είναι και η τωρινή, και κάθε μέρα που θα περνάει θα χειροτερεύει και θα γίνεται δυσκολοτέρα, και κάθε χθες θα είναι καλύτερη εν σχέση με την αύριο. Λέγω, σε κάθε δύσκολη στιγμή τέτοια θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι ο Θεός δεν δυσκολεύεται να τον βοηθήσει εάν αυτός αγωνίζεται και έχει την ταπείνωση και την επίγνωση ότι πράγματι είναι αμαρτωλό και το παραδέχεται. Θεός, όταν ο άνθρωπος παραδέχεται ότι είναι αμαρτωλός, αγωνίζεται όμως μέσα στο πλαίσιο του δυνατού να αποφύγει την αμαρτία ή να περιορίσει την αμαρτία, τον έχει υπό το ελαιό του, τον σκεπάζει. Γιατί ο Θεός δεν βλέπει ποιοι είμεθα σήμερα, τι μπορούν να γίνουμε αύριο, και μας δίνει πίσω συγχρόνου ώστε να γίνουμε αύριο, να μην χαθούμε. Αυτό το ξέρει. Εμείς οι Έλληνες και πιο συγκεκριμένα οι Ορθόδοξοι θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, ότι έχουμε κάποια ξεχωριστή αποστολή στον κόσμο. Έτσι το εξέλεξε ο Θεός, όπως παραδείγματι χρησιμοποίησε τους Εβραίους τότε, τους Ισραηλίτας, για να μεταφέρει τις αλήθειές του, και δι' αυτόν μίλησε αναφορικώς με τον ερχομό του θεανθρώπου στον κόσμο, και αυτούς χρησιμοποίησε ως δήμοι ούτως υπήν, που ήταν διασκορπισμένοι σε όλα τα μέρη της γης, και όπου έφτασαν Απόστολοι, εκεί πρωτοπήγαν και μίλησαν με τους Εβραίους, και ο ένας Απόστολος έγινε δύο με έναν Εβραίο, και οι δύο έγιναν τρεις, οι τρεις έγιναν πέντε, και έπειτα διαδόθη το Ευαγγέλιο γενικά, που ομιλούσε για τον ερχομό του Θεού που έγινε άνθρωπος. Αυτό του το συμβαίνει με εμάς. Δεν το λέγω να δημιουργήσουμε μέσα μας κανέναν εγωισμό, ούτε καμιά λανθασμένη εντύπωση, διότι όσο πιο εκλεκτός και πιο κοντά σε εκεί ο Θεός, τόσο περισσότερο θα ζητήσει από σένα. Είδατε πώς μίλησε για τον Ιούδα. «Αν μου το κάνει ένας άλλος», λέγει,
Τι πήγε γκάν. Εσύ λέει ισόψυχε που σε είχα στο ίδιο τραπέζι και φάγαμε μαζί και σου είχα δύναμη και θαυματουργούσε και σε είχα στη συντροφιά τη δικιά μου. Δεν μπορώ να το εφέρα να σε ανεχθώ. Ο Έλλην, ο Ορθόδοξος θα τιμωρηθεί πολύ διότι αγαπήθη πολύ από τον Χριστό και απέριψε την τιμητική θέση αυτή που του έδωσε. Διότι όταν ο Χριστός είπε, όπως ξέρετε, που τον επεσκέφτησαν οι ελληνιστές προ του πάθους του, είπε «Μην ελείπησεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Δεν είναι τυχαία λόγια αυτά, δεν τα είπε τυχαίος ο Χριστός. Διότι μόνον το ελληνικό έθνος είναι εκείνο το οποίο διατηρεί σωστά κατά κάποιον τρόπο τα θυσιαστήρια αυτά τα οποία έδωσε ο Χριστός και γίνεται η ανέμακτο θυσία και εξηλαιώνεται ούτως υπήν ο άνθρωπος προς τον Θεό. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να κατατοπιστούμε στο θέμα αυτό το επάνω. Το τι συμβαίνει σήμερα γύρω μας. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι όχι γιατί μας εγκατέλειψε ο Θεός όπως βλασίμων, χωρίς να το καταλαβαίνουν, ορισμένοι λέγουν έφυγε ο Θεός από μας, ανέβηκε ψηλά ο Θεός. Όχι, εγκαταλείψαμε τον Θεό, απομακρύνθημε από τον Θεό. Ο Θεός έχει σαν το γέροντα πάντοτε κρεμασμένο το χέρι του, αλλά το εγγονάκι δεν θέλει να πιαστεί από το χέρι του γέροντος και τρέχει και κάνει τα δικά του και γκρεμοτσακίζεται. Αν πιαστεί από το χέρι του παππού θα πάει ασφαλή στο σπίτι, αλλά δεν θέλει ο άνθρωπος να πιαστεί. Δεν είναι λοιπόν ότι μας εγκατέλειψε ο Θεός. Εγκαταλείψαμε τον Θεό. Ο Θεός Χριστός λέγει σαφώς ότι ο Θεός ουδέποτε εχθραίνει. Ουδέποτε είναι εχθρός του ανθρώπου ο Θεός. Ο άνθρωπος κατέχει εχθρός του Θεού. Αυτός τον απομακρύνθηκε από τον Θεό. Δεν τον έδιωξε ο Θεός. Έφυγε μόνος του μη θέλοντας. Σε λίγες μέρες μάλιστα θα ακούσουμε και πάλι την παραβολή του ασώτου νέου Ιού που εγκατέλειψε γιατί δεν ήθελε να ακούει τσαμί και ταού του πατέρα. Θέλει να κάνει τη ζωή του και γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Η ανθρωπότητα λοιπόν σήμερα απομακρύνθηκε του Θεού. Δεν τον θέλει τον Θεό. Και δεν είναι η ανθρωπότητα, αλλά είναι και ο άνθρωπος σήμερα, ο αγαπημένος του Θεού. Η επισήμουλη για τη βουλή των εκπροσώπων του δεν τον θέλει τον Θεό να ακούγεται. Ακούσατε, το όνομα της Αγίας Τριάδος να φύγει από το Σύνταγμα. Δεν θέλουμε να τον ακούμε. Δεν τον θέλουμε μπροστινόν τον Θεό. Δεν τη θέλουμε την Αγία Τριάδα. Καταλάβατε. Δεν φταίει ο Θεός, δεν έφυγε ο Θεός. Εμείς φύγαμε από εκεί. Δεν τον θέλουμε πλέον. Στη δύναμή μας, στην εξυπνάδα μας, στην ελευθερία μας, στην αμαρτία μας. Δεν στέκεται έτσι ο άνθρωπος. Δεν φταίει ο Θεός. Εμείς θέλουμε. Και αν εμείς επιστρέψουμε, όλα θα τακτοποιηθούν. Θα πει κανείς τώρα, μα επιστρέφει ο κόσμος. Δεν επιστρέφει ο κόσμος. Έτσι. Ο περισσότερος δεν θα επιστρέψει ομαλά. Αλλά ερωτώ, εμείς που λέμε αν επιστρέψει ο κόσμος, ερωτώ, έχουμε επιστρέψει εμείς ή έχουμε την ψευδέστηση ότι εμείς είναι θα αγαπημένοι διότι κάνουμε σταυρό, διότι εκκλησιαζόμεθα, διότι έχουμε ένα καντήλι στο σπίτι ή ανάβουμε ένα κερί ή θεμεινόμεθα ότι είμαι θα χριστιανή στην ταυτότητα. Γιατί και εμείς συλλαμβανόμεθα από τον νόμο του Θεού, από τη δικαιοσύνη του Θεού, ατακτούντες πολλάκι. Δεν είμαι θα και εμείς χριστιανοί. Και όταν ο άνθρωπος αφαιθεί στη μία αυτή σκέψη και στην άλλη ότι θα τους τιμωρήσει ο Θεός ή θα εξαλειφθούν από το πρόσωπο της γης οι αμαρτωλοί ή θα τους κάψει τους Τούρκους ή θα τους κάνει τους Ρώσους ή θα τους κάνει τους Αμερικανούς ή πάλι λανθασμένα τάχη. Δεν μπορεί κανένα να διεισδύσει στα κρίματα του Θεού. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Α που τιμωρείται
είναι αμαρτωλός και γι' αυτό τιμωρείται. Ίσως να είναι, αλλά εγώ και εσύ δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Εμείς θα πάρουμε ότι εμείς είναι θα αμαρτωλοί. Θα ρίξω το βάρος στον εαυτό μου ότι εγώ είμαι αμαρτωλός. Διότι εγώ αν δεν ήμουν αμαρτωλός και η προσευχή η δικιά μου η σηκούρτο, θα μπορούσα να κρατήσω και αυτό. Θα σε ρωτώ. Είναι αληθές ή δεν είναι ότι ο Αβραάμ, ομιλώντας με τον Θεό πρώτης καταστροφής των Σοδόμων και Γομόρων, έφτασε στον αριθμό 5. Εάν είχατε 5 πιστοί στα Σόδομα και τα Γόμορα, δεν θα είχε εδώ. Ναι, τι. Αυτό είναι. Αν εμείς είμαστε πιστοί και αν εμείς είχαμε το γόνατο κάτω και προσευχόμεθα, όχι για να επιτύχει η κορυλά στο πανεπιστήμιο, όχι, αυτόν δευτερεύοντα. Όχι για να έρθει ο Αντρούλης από το ταξίδι, όχι για το εγγονάκι, όχι, όχι αυτά. Για τα θέματα αυτά, τα σοβαρά, που θα συγκλονίσουν την ανθρωπότητα ή που συγκλονούν και σήμερα στα μάτια του Θεού. Εμείς δεν έχουμε το φακό που μπορούμε να τα συλλάβουμε. Το τι γίνεται στην Υδρόγειο, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Εμείς είμαστε μικρό. Τα κύματα μας παίρνουν, σιχάλες μας έρχονται και πεταγόμαστε. Όταν τα πράγματα ανάψουν για να καθαρίσει η ήρα από το σάρι, θα φωνάξουμε να βγουν οι πεθαμένοι να μπουν μέσα. Δεν είναι δυνατόν να συλλάβει ο άνθρωπος τι περιμένει την ανθρωπότητα. Και για να γίνουν βέβαια όλα αυτά, θα γίνει η μεγάλη αποστασία από τον άνθρωπο. Αυτά που μένει να δούμε, αυτά που πάνε να φτιάξουν τώρα, εδώ, είδατε, γάμο πολιτικών. Αλλά λέμε το Χριστό, και μας, τι θα την κάνουμε στη ζωή μας. Αυτά είναι προαιώτια. Και χίλια δυο άλλα πράγματα, τα οποία εμείς δεν τα πιάνουμε, δεν τα καταλαβαίνουμε. Θα δείτε εποχή κατά την οποία θα υποχρεώνει ο νόμος να φέρνει το αδελφός με την αδελφή. Θα υποχρεώνει ο νόμος το ματέρα να πηγαίνει στο κορίτσι του. Θα φτάσουν σε τέτοια κατάσταση πρόκειται να φτάσουν. Αν διαβάσετε του Αγίου Ανδρέου του κατά Χριστόν Σαλού τις προφητείες, θα σκοθεί η τρίχα σας. Ακούστε τι λέει, ενσυνόψτε σας παίρνω ένα μέρος. Και βασιλεύτηκε η πόλη τάφτη 3 έτη και μήνα 6. Και ποιήσει ανομία. Ή αού γέγονεν από αρχής κόσμου. Ουδε μη γέννηται. Δογματίσει γάρ αυτός και νομοθετήσει. Όπως μίγνεται πατήρ σιγά 3. Και ιός μητρή. Και αδελφός αδελφή. Εκόντες και άκοντες. Θέλοντες και μηχαρόντες. Ο δε αντερών και αντιλέγων θανάτω και λεφτάτω. Όποιος θα αντισταθεί. Και ο αποθανών ούτω σι το προδρόμο ή ο άνυλο υψίσθεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Τότε και λέξει δευξήνε μοναχούσες μοναζούσες ομοίων και τους ιερείς και την συμφίσεται μουτσις επαράνομοι εις πάσαν τη γη και αυτός πορνεύσει μητέρα και θυγατέρα και δια το κατάρατον, για την κατάρατον ακολασία, λύση λαβώνται συμμορήσει απέδευτη, ασώθωστε σε αυτόν αδελφέ επιχρεμετήσωση και αναβήσετε η δυσοδεία της λήξεως έως τον ουρανό και οργιστήσετε Κύριος ο Θεός όλην την οικουμένη σημό μεγάλο και εγγελείτε τες βροντές και τεστραπές και άρξονται κατά του θυμού αυτών επιθυμένων που τον λογίζονται. Αν πω λέγω θελήσει κανείς να μελετήσει το τι έρχεται πίσω μας, θα πούμε να φύγουμε γρηγορότερα εκ του κόσμου τούτου. Το γλυκιά είναι η ζωή που έλεγε ο κόσμος και τον τόσο βίσα που λένε του τη ζωή σημερινή σήμερα. Αυτά είναι αστεία. Μπροστά σε αυτά τα οποία πρόκειται να γίνει η ανθρωπότητα. Εδώ λοιπόν ευρισκόμενοι έχουμε ένα καθήκον. Δεν είναι η δουλειά μου να λέγω εάν οι Κύπροι είναι αμαρτωλοί και επέτρεψε ο Θεός να κάνουν αυτό το πράγμα, τους τιμωρεί ο Θεός.
Είμαστε καλύτεροι εμείς εξ αυτών. Αυτά που γίνονται εδώ μέσα σπίτια τα δικά μας τα ορθόδοξα. Μέσα εδώ στα σπίτια τα δικά μας τα ελληνικά. Είναι καλύτερα από αυτά που μπορούν να συμβαίνουν εκεί πέρα. Πολύ χειρότερα μπορεί να είναι. Αλλά δεν επιτρέπεται. Και να είναι και χειρότερα. Δεν επιτρέπεται εμείς να περάσουμε στη θέση του δικαστού. Στο 13ο κεφάλαιο του Λουκά αναφέρονται δύο περιστατικά που μας απαγορεύουν να σκεφτούμε ποτέ και να πιστέψουμε ότι αυτοί που τυχόν θα πάθουν κάποια ζημιά, μια ταπείνωση, έναν εξευτελισμό, μια αναπτύμωση, ότι είναι πράγματι η αμαρτωλή και εμείς είμαστε οι Άγιοι. Παρήξαν δε την έτσι λέγει εν αυτό το καιρό απαγγέλλοντες αυτό περί των Γαλιλαίων όν το αίμα Πιλάτος έμειξε μετά των θυσιών αυτών. Πήγανε κάποτε και είπαν στον Χριστό ότι μερικοί άνθρωποι επήγαν να κάνουν θυσία. Θυσία στο Θεό βέβαια. Και ο Πιλάτος επάνω στη θυσία τους έσταξε. Και το αίμα των ζώων που θυσίασαν. Την όφη με το αίμα το δικό του. Ήταν αμαρτωλός αυτή η θυσία και επέτρεψε ο Θεός απάνω στη θυσία, όπως θα λέγαμε μέσα στην εκκλησία, να πάσουν αυτή τη ζημιά. Απαντά ο Χριστός και λέει «Και αποκριθείς ο Ιησούς», είπεν αυτής. «Δοκείτε, νομίζετε, ότι οι Γαλιλαίοι ούτε αμαρτωλοί παραπάντα στους Γαλιλαίους σε γένοντο. Έτσι έχετε την όμορφη αμαρτωλοί αυτοί και γι' αυτό ακριβώς σε τιμωρήθησαν. Ότι τι άστα σε πόνθαση ότι πάσαν αυτά τα πράγματα. Ουσί λέγω ημίν, δεν ήσαν. Αλεάν μη. Μετανοείτε, πάντως ως αυτός απολύστε. Η δουλειά σου δεν είναι να ήσαν ή να μαρτωλώσει αυτός που ετιμωρήσει. Η δουλειά σου είναι να μετανοήσεις για να πάθει το ίδιο. Του λέω 18 χρόνια ότι δεν ήσαν μια αμαρτωλή. Ο Χριστός το λέει. Ουσί λέγω είναι. Δουλειά σου δεν είναι να ήσαν μια αμαρτωλό. Δουλειά σου είναι να μετανοήσει, να βρεθεί σε μετανία. Και τότε λύνει τα χέρια του Θεού για να σε σκεπάσει. Διότι εφόσον δεν του λύνει τα χέρια, δεν μετανοεί, θα σε περιμένει αυτό που συνέβη εκεί πέρα. Πάντω δεν είναι δική σου δουλειά για να μάθει γιατί αυτό υπέφερε εκεί. Και μάλιστα τόσο το θεώρησε σοβαρό το ερώτημα αυτό ο Κύριος μας που ανέφερε και ένα δικό του και προσθέτει στη συνέχεια εις επίρρωση για να βοηθήσει τους ανθρώπους γενικά που θα διαβάζουν το Ευαγγέλιο πώς να σκέπτονται. Το δικό του δε πάλι είναι εκ των ημερών εκείνων είναι το εξής. Ή εκείνη οι 18 εφούς έπεσε ο πύργος εν το Σιλοάμ και απέκτηνεν αυτούς δοκείτε ότι ούτε οφείλεται εγένοντο παραπάντα στους ανθρώπους τους κατοικούντας Ιερουσαλήμ. Ουσί λέγω εμεί, αλλά εάν μη μετανοήσετε, πάντως ομοίως απολύσετε. Άντε να τα βγάλεις πέρα. Πήγαν στο ναό για να προσευχηθούν. Έπεσαν κάτι κολόνες και σκότωσαν 18. Θα μπορεί να πει κανένας, ούτε στην εκκλησία δεν μπορεί να σας δούμε. Τόσο αμαρτωλοί είμαστε, από όλη στιγμή ότι θα μην σε προσκυνήσουμε. Γιατί? Μην το εξετάζει το γεγονός. Προχώρησε στον δρόμο. Μετανόησε για να πάρει το ίδιο. Σου λέγω όμως ταυτοχρόνως να μην σκανδαλίζεσαι ότι δεν είσαι μια αμαρτωλότερη αυτή. Άλλοι είναι αμαρτωλοί και άλλοι είναι υπεύθυνοι. Τώρα, γιατί αυτοί το έπαθαν αυτό, είναι δική μου δουλειά. Δεν είναι δική σου. Και να σου το πω και να σου το ερμηνεύσω, δεν μπορώ το πια. Έχετε διαβάσει ποτέ σας πράξεις των Αποστόλων? Όπου επιστρατεύει από την Παλαιά Διαθήκη μια περίπτωση ο συγγραφές, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς και λέγει «Βλέπετε», λέει, «καταφρονητέ, έργον ο εγώ εργάζομαι, που εάν θέλεις ας διηγηθεί της, ουμιλήνατε πιστέ». Γίνεται, λέει, στον δρόμο σας
Και αν σας πω τι έργο εργάζομαι εγώ σήμερα, δεν μπορεί να το καταλάβετε. Δεν μπορεί να το πιάσετε. Δεν μπορεί να το εννοήσετε. Και τούτης ο άνθρωπος στέκεται να κατηγορεί τον Θεό ή να κατηγορεί τους ανθρώπους. Πού είναι ο Θεός, είδατε τι είπε γρηγορότερα ο αδελφός. Εάν ο Θεός, γιατί τους παίρνει τους ανθρώπους. Καταλάβατε. Δηλαδή σαν να λέμε, γιατί ο περβολάρης στριγάει τους καρπούς και του βάζει στην αποθήκη. Πάρα να τους έρθει έξω, να το φάει τα πουλιά. Ή να οριμάσει το παιδί και να πέσουν να σαφίσουν να χαθούν. Αν εμείς ξέρουμε πώς θα προειδευτούμε, πότε θα τριγίσουμε τον καθένα καρπό, δεν ξέρει ο Θεός τι τρόπο θα ενεργήσει. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αυτό. Να δούμε αν οι Κύπροι είναι αμαρτωλοί. Να δούμε αν οι Τούρκοι είναι βάρβαροι. Να δούμε αν οι Ρώσοι είναι άθεοι. Να δούμε αν οι άλλοι είναι μασόνοι, Εβραίοι κλπ. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μου το δικό μου είναι εγώ ποιος είμαι έναντι του Θεού μου. Έναντι αυτών των οποίων μου ενεπιστεύτη. Έναντι αυτών των οποίων μου εκκληρονόμησε. Είναι τυχαίο γεγονός ότι γεννήθηκα ορθόδοξος χριστιανός και δεν γεννήθηκα με μέσης. Είναι απλό πράγμα αυτό. Δεν γεννήθηκα καθολικός, δεν γεννήθηκα βουδιστής και γεννήθηκα ορθόδοξος. Είναι τυχαίο πράγμα. Δεν είναι της προμίας του Θεού και της αγάπης του Θεού. Και δεν πρέπει μέρα νύχτα τα μάτια μου να μην είναι, να μην ξεγνώσουν ποτέ από την ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Δεν είναι μικρό πράγμα, αλλά δεν έχουμε το μέτρο αυτό. Και γι' αυτό και ανησυχούμε και αμαρτάνουμε ταυτόχρονα χωρίς να προσφέρουμε θετικά σε αυτή την περίπτωση. Ο λόγος ο οξυνός είναι να βοηθηθούμε ώστε θετικά και τον εαυτό μας να βοηθήσουμε και άλλους να βοηθήσουμε. Περιμένει από μας ο Θεός. Και ένας άνθρωπος είναι ικανός να βοηθήσει και μερικά και γενικά. Είναι γραμμένα πολλά πράγματα και προφητεμένα πολλά πράγματα. Όμως δεν μας δένει τα χέρια η προφητεία, δεν μας δένει τα χέρια η πρόγνωση, εμείς να ενεργήσουμε. Ή το απόφαση του Θεού να καταστραφεί η Νινεβή με Ιού. Ναι, τάδε λέγει Κύριο. Εγώ είναι απόφαση. Τάδε Κύριε λέγει Κύριο. Τρεις ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσεται. Και η Νινεβή δεν καταστράφει. Γιατί? Γιατί μετενόησαν. Άλλαξαν ζουν. Ο βασιλεύς τα πέταξε τα βασιλικά. Έβγαλε τα διαδήματα. Ενεδείχει σάκων και κάθισε επιστοδού. Επιστάθη. Έβγαλε πέμπτη. Έβγαλε διαταγή. Νηστεία. Δεν θα φάνε οι μεγάλοι. Δεν θα φάνε τα ζώα. Δεν θα φάνε οι μικροί. Πού ξέρεις ο Θεός μπορεί να μεταμεληθεί. Και μεταμελήθη ο Θεός. Τον ενίξαν τον Θεό. Και τον έβγαλαν ψεύτη τον Θεό. Για τη μετανία αυτό. Γιατί δεν θέλουμε τον πόλεμο εμείς. Γιατί δεν θέλουμε τη φασαρία εμείς. Γιατί δεν θέλουμε τις ακρίβειες εμείς. Γιατί δεν θέλουμε τις ανομαλίες εμείς. Για να τρώμε και να αμαρτάνουμε με ησυχία. Και να μην είμαι απόλυτος. Πιθανό να υπάρχουν. Ένα, δύο, πέντε. Όμως το πλήστον και των ηθινόντων αλλά και των ηθινωμένων η καρδία είναι εγωιστική. Δεν το λογαριάζει το Θεό. Δεν τον υπολογίζει το Θεό. Και σαν τέτοιος θα έχει τα επακόλουθά του. Μη κατηγορούμε το Θεό. Ο Θεός την Ελλάδα θα τη διατηρήσει. Αλλά ο σκοπός δεν είναι να διατηρήσει την Ελλάδα. Να διατηρηθούν οι Έλληνες. Και ο σκοπός δεν είναι να ζήσουμε τη γλυκιά ζωή εδώ. Αλλά και τη ζωή εκείνη. Ο Έλλην προόρισε για ρόλο μεγάλο στην Οικουμένη.
ίσως να έχουμε πάει στην κόλαση εμείς και θα βλέπουμε όσοι πίστεψαν, όσοι μετενόησαν και έλθαν Χριστό να ευαγγελίζονται τα έθνη. Όλα αυτά τα ξανθά, γέννη και λοιπά, μυρμηγιά κάτω και λοιπά, θα πιστέψει, θα γυρίσει εδώ και θα χαθούμε εμείς. Η μη της Ευαγγελίας θα χαθούμε και θα πιστέψουν αυτοί και θα σωθούν. Να καθώ στο Θεό. Δεν ήκουσαν αυτοί. Δεν είδανε αυτοί. Στα γελάδες προσκυνάνε οι άνθρωποι. Δεν πήγε κανένας από εμάς να του μιλήσει. Εμείς ακούσαμε. Μας εδόθη πολύ. Και από σκοπού το απορρίζουμε. Εν γνώση. Γι' αυτό και θα τιμωρηθούμε. Αυτή λοιπόν η περίπτωση της Νινεβή μας δίνει κάπως θάρρος και μας υπενθυμίζει να μην ξεχάσουμε. Στο χέρι μας είναι και της οικογένειάς μου και της οικογένειάς σας. Στο χέρι μας είναι η ασφάλεια. Στο χέρι είναι η ασφάλεια της Εκκλησίας, η ασφάλεια του έθνους. Στο χέρι το δικό μας των Ορθοδόξων είναι να ελεηθούν και τα άλλα κράτη από εμάς. Αλλά δεν κάνουμε τη χρήση αυτή που μπορούμε, που μας έχει δώσει το δικαίωμα και τη δύναμη. Δεν το κάνουμε. Θεός και αγαπητοί μου, μεταμελείτε, νικάτε από τη μετάνοια του ανθρώπου. Ένας πατήρ της Εκκλησίας έλεγε «Ακοή, αντί, ακοή». Θα σε ακούει, λέει ο Θεός, εφόσον τον ακούς. Δεν τον ακούς το Θεό, δεν σε ακούει ο Θεός. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέγει το έξι. Τον το πατέρα μήνυμουμένου, ο πατήρ πατέρα καλούντον ούτε πακούεται. Στο διαβάσω πάλι για να το πιάσετε. Τον το πατέρα μήνυμουμένον, ο πατήρ πατέρα καλούντον ούτε πακούεται. Όσοι τον Πατέρα το Θεό το μακρόθυμο και το πογέλαιο δεν το μιμούνται, έστω και αν τον καλούνε Πατέρα, δεν τους ακούει. Μετά τον γνωρισμά τον νουν πρόσελθε το Δεσπότη. Θα έχει και τα γνωρίσματα του Θεού. Δεν μπορεί να είσαι άπαξ, δεν μπορεί να είσαι μοιχό. Δεν μπορεί να χρεμεθείς ως κινημανισίπος, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Δεν μπορεί να ψεύδεσαι, δεν μπορεί να πετάς τα παιδιά στον Τενεκέ. Δεν μπορεί να διαφορείς για την Εκκλησία, για την Ιστορία, για τις αρετές. Μετά τον γνωρισμά τον νουν πρόσελθε να τα έχεις και αυτά, το Δεσπότη και ως τέκνον ασπασετέσει, θα σε αρπάσει λέει και θα σε φιλήσει. Φόσον όμως δεν συνυπακομίζεις και αυτά, δεν έχεις τις αρετές αυτές και δεν θέλεις, διότι είναι λάθος να πιστεύει ο άνθρωπος ότι αυτά τα οποία ελέγχθησαν είναι ακατόρθωτα. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ασεβές το λέγει αδύνατα τα του πνεύματος παραγγέλματα. Είσαι ασεβέστατος λέγει το να λες αυτά που είπε το πνεύμα του Άγιο να πράξει ότι είναι αδύνατα. Είσαι ασεβέστατος. Υπάρχει και μία άλλη τάξη ανθρώπων η οποία λέγει σε εμάς στις ημέρες τις δικές μας όλα θα γίνει. Όλα τα βάσανα εμείς από μικρά παιδιά. Πολέμους, κατοχές, πείνα, πράγματα. Όλα σε εμάς τι σε βλάπτουν. Τι σε πειράζουν. Η θλίψη. Τι σε πειράζουν. Τι πάνε από τις λήψεις. Σφίξη. Πώς το λένε το λιωτρίδι στην καθαρέμουσα. Έλεος λυπτίο. Θλίπτει ελέα. Και τι βγάζει. Λάζει. Ξέρετε τι σκληροί είμαστε εμείς. Άγουρες ελιές. Θέλουμε μεγάλο πιεστήριο υδραυλικό για να βγάλουμε δάκρυ λάδι εμείς. Και όλα αυτά είναι αγαθά.
εάν γλύχει η θελφήν ή στην βασιλεία των ουρανών, την θλίψην άσπασε. Εάν το βάλε, λέει, σοβαρά στο νου σου να μπει στη βασιλεία των ουρανών, αγάπησε την θλίψη. Ο γάρ μη θλιβόμενος ουζαμός εισελεύσετε, διότι στενή η πίνη. Θα συστείς πολύ, θα δεχτείς πολύ για να εισέλθει. Έτσι λένε οι πατέρες. Μα σε όλη μας τη ζωή θα έχουμε εμείς αυτά. Όχι σε όλη τη ζωή, την πρόσφερο, την άλλη δεν θα έχει. Εδώ θα έχει χειμώνα. Εκεί θα έχει άλλη. Ουδέ γάρα ή χειμών, δεν είναι πάντοτε χειμών. Ουδέ αή θέρος, ούτε πάντοτε θέρος. Ούκα ή κύματα, ούτε πάντοτε τρικυμία. Ουδέ αή γαλήνη, αλλά ούτε και πάντοτε γαλήνη. Ούκα ή νύχτα, δεν είναι πάντοτε νύχτα. Ουδέ αή ημέρα, και δεν είναι και πάντοτε ημέρα. Ούτως ουδέ αή θλίψεις, αλέσε και άνεσεις. Μόνον εάν εντυθλίψει, διαπαντός ευχαριστούμε το Θεό. Ναι, θα αξίζουμε, Κύριε, και χειρότερα. Και χειρότερα μας αξίζουν. Αυτό είναι. Και αν δεν αξίζουν για μένα, δεν αξίζουν για σένα, πιθανόν να αξίζουν για τον διπλανό. Και πόσον υπάρχουμε μέσα στο ίδιο περιβάλλον, μαζί με τα ξερά θα καούν και τα φλωρά. Και αν δεν καούν, θα καψαλιστούν. Όμως, αυτό το λέει η ανθρωπίνη λογική. Γιατί υπάρχει κι άλλη, υπάρχει κι άλλη λογική, την οποία δεν τη θέλουν οι άνθρωποι. Υπάρχει και η θεία λογική. Και τι λέει η θεία λογική, σε το ρωτήσει ένα. Να ανοίξεις την έξοδο, να διαβάσεις τι λέει η θεία λογική. Ότι, όταν ο Θεός έδωσε τα σπληγάς του Φαραώ για να τον συνετίσει, μία εκ των πληγών ήτο σε ολόκληρον την Αίγυπτον πυκτός φώτος, που έγινε αιτία επί τρεις ημέρες να μην δημιουργεί Αιγύπτιος από τη θέση του. Βρωμήσανε εκεί τρεις ημέρες μυστική, χωρίς νερό, βρώμα και δυσοδεία. Εφόσον παράλληλα στα εβραϊκά σπίτια υπήρχε φως. Σε φύγε τώρα να μένεις σε ένα δίπατο σπίτι, έτσι. Επάνω μένει Ισραηλίτης, Εβραίος. Κάτω μένει Αιγύπτιος. Οι κάτω να έχουν σκοτάδι, οι απάνω να έχουν φως. Ήταν άπαλλη. Να μένει επάνω Αιγύπτιος και να μένει κάτω Ισραηλίτης. Οι επάνω να έχουν ψηλαφιστό σκοτάδι και οι κάτω να έχουν άπλωτο φως. Αυτός είναι ο Θεός. Δεν άλλαξε. Είναι ο ίδιος. Αυτός είναι. Γι' αυτό ο άνθρωπος, αν διαβάζει τα παλαιά, πολλά πράγματα θα αντλήσει για καινούργια και κάπως διαφορετικά θα σκέφτεται. Παράλληλα από το επιχείρημα που σας έφερα της νίκης των Ινεβητών επί του Θεού, υπάρχει και μία άλλη. Η νίκη του ποτέ βασιλέως Εζεκίου. Στο 32ο του Ισαΐου θα το βρείτε αυτό. Έστειλε τον προφήτη Ισαΐα ο Θεός, γνωρίζετε όλοι, και του λέγει: «Τάδε, λέγει Κύριος, ετοίμασε τα του οίκου σου, αποθνήσου». Υπεγράφει δηλαδή το διάταγμα. Και όχι μόνο υπεγράφει, πέρασε και στην εφημερίδα. Αποθνήσου. Έφυγε ο Ισαΐας, δεν είχε άλλη δουλειά. Αυτό να πάει να τον αγγείλει ό,τι δεν θέλει. Και αυτό γυρίζει προς τον τοίχο και προσευχήθη και έκλαψε ταυτόχρονα. Και ζήτησε από το Θεό να του παρατείνει τη ζωή. Στο χέρι του είναι. Ας έβγαλε την απόφαση ο Θεός. Τι να κάνει. Δεν πρόκειται να δώσει λόγο σε κανέναν. Και ειδοποιεί τον Ισαΐας από τον δρόμο που πήγαινε. Γύρισε του λέει πίσω. Τι είναι. 15 χρόνια πέρα του προσέδωσε. Και του προσέδωσε 15 χρόνια ζωή. Αυτόν τον Θεό έχουμε. Αυτόν τον Θεό μας διώχνουμε ναι από εδώ. Αυτόν τον Θεό έχουμε. Πρέπει ο καθένας να το λάβει σοβαρός υπόψη. Το ζει Χριστός και το αποθανεί κέρδος. Και μη θέλετε να ζήσει εδώ. Το θέμα του δεν είναι να ζήσει εδώ.
Το θέμα του είναι να ζήσει εκεί. Αλλά για να ζήσει εκεί πρέπει να πολιτευτεί εδώ για να ζήσει εκεί κατά Χριστόν. Διαφορετικά δεν θα ζήσει ούτε εδώ ούτε εκεί. Είναι ευλογία ο άνθρωπος, είναι μακροχρόνιος έτσι επί της γης. Να ειδεί τέκνα τέκνων, να ειδεί όλο αυτό το καλό. Είναι ευλογία. Και πολλές φορές όπως ξέρετε ο Κυριός μας την καταβαίνει. Και πόσοι άνθρωποι παραδείγματι που είναι στο τέλος να φύγουν σε μια μέρα, σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες δεν αποθνίσκουν. Δεν ξεψυχούν, περιμένοντας κάποιον. Και μόλις έρθει ο κάποιος, το παιδί, δεν ξέρω κάποιος, είναι να απολύσει τον δούλο του δεύτερο. Δεν είναι στην κατάβαση αυτή σε εκεί. Είναι στην κατάβαση σε εκεί. Αλλά δεν τα πιάνουμε αυτά τα πράγματα και δεν μας απασχολούν. Και δίκαιοι λοιπόν εάν είμεθα, με ευχαριστήσεως όλον αυτόν τον πειρασμό. Υπάρχει διαφορά βέβαια πειρασμού επί του δικαίου και πειρασμού επί του αδίκου. Ο δίκαιος, αυτός που φροντίζει να είναι σχετικός δίκαιος, όσο μπορεί να εργάζεται ώστε να αντίφωνα με τον Θεό, αλλιώς τα βλέπει τα έξω, αλλιώς ακούει τα περιστατικά. Περνάνε ψηλά, ανεμίζουν ψηλά τα αεροπλάνα γι' αυτό. Γιατί? Θα φύγω, θα πέσει βόμπα, τι θα γίνει δηλαδή? Μα για εκεί πηγαίνω. Το έχει δέσει, ετοιμάζεται. Ο άλλος φοβάται τα γεγονότα και θέλει ασφάλεια. Και αν δεν ήθελε την ασφάλεια να πολιτευτεί για τη σωτηρία του, δόξα τω Θεώ, αγαθόν θα ήταν. Αλλά δεν τη θέλει, όπως σας είπα γρηγορότερα. Θέλουμε ησυχία για να συνεχίσουμε τα ίδια. Ευρέθηκα το καλοκαίρι που έγινε η επιστράτευση, αν ενθυμίσαι, τα γεγονότα της Κύπρου κλπ. Ευρέθηκα στο Λουτρέχι. Δεν άλλαξε τίποτα. Τα παιδιά, οι άντρες, άφηναν τα παιδιά τους κλπ. Και έφευγαν, αυτές ψήφιδοι γυρίζαν εκεί πέρα. Τίποτα. Το χαρτί τους το βράδυ, το γλέντους κλπ. Είπα, πέρα βρέσει. Και αν σήμερα δεν θέλει τίποτα από αυτά, είναι για να περάσει καλά. Θα γλεντήσει εδώ, αυτό είναι ο λόγος. Αν ο νέος σήμερα δεν θέλει πόλεμο, είναι για δεν θέλει ιδανικά. Δεν τον ενδιαφέρει η φύση, δεν τον ενδιαφέρει η οικογένεια, δεν τον ενδιαφέρει η πατρίδα, δεν τον ενδιαφέρουν τα πράγματα. Τα έχουν ισοπεδώσει αυτά όλα. Ρε παπά, το παιδό τώρα και λοιπά. Όχι, βέβαια, να δούλα μου και πηγαίνω επάνω. Του φιλοπάπου, το πατρελαθώ εγώ να πάω εκεί πέρα. Δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος μέσα. Δεν ξέρει γιατί ήρθε εδώ. Έχει τη γνώμη ότι είναι σαλίγκαρο. Για εδώ πέρα να πούμε. Να αφήνει τα ίχνη το που περνάει. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι κάπως σοβαρότερα. Δεν θα αποφύγω. Μην την προκαλέσω τη θλίψη. Μην προκαλέσω την οργή του Θεού. Αν όμως η θλίψη έχει, εμένα με βοηθάει. Διότι στη θλίψη επάνω ο άνθρωπος, σε αυτό το κυνηγητό, σε αυτό το φόβο κλπ, γίνεται καλύτερος. Ο λέγον, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μη πρέπει το δικαίω την θλίψη, ουδέν έτερο λέγει, η μη αρμόζειν το αθλητή το ανταγωνιστή. Όποιος λέει εγώ είμαι δίκαιος και δεν πρέπει να θλιβώ, δεν πρέπει να υποφέρω, δεν πρέπει να βασανιστώ, είναι σαν να λέγει ότι δεν χρειάζεται ο αντίπαλος τον αγωνιστή. Άμα δεν υπάρχει αντίπαλος, πού θα νικήσεις εσύ, πού θα φανείς? Εδώ, στη θλίψη επάνω θα φανείς. Εκεί θα είναι. Γι' αυτό καλούμεθα να ελπίζουμε σε ένα Θεό, αυτόν που σας παρουσίασα εκ της Παλαιάς Διαθήκης, τον παντοδύναμο Θεό. Να υπάρχει μια παρηγοριά μέσα μας, ότι αυτό θα μας σκεπάσει όσο χρειάζεται. Εξαρτάται όμως από μας να μας σκεπάσει ή να μας ξεσκεπάσει. Διότι όπως σας έχω διηγηθεί κάποτε, που έμεινε το εύστοχο έθνος μας 400 τόσα χρόνια στη Ρουλία, μέσα στα 180 χρόνια παρουσιάστηκε η οπτασία εκείνη, θα την ευθυμίσαι, αλλά για το επίκαιρο ξανά τη λέγω. Μία εκκλησία σαν την Αγία Σοφία, γεμάτη από πολλούς Αγίους ανθρώπους μέσα, ο Κύριος μας επί της Αγίας Τραπέζης, ο ίδιος ιερουργίος Μέγας Αρχιερεύς.
ένας πολιός, πολύ σοβαρός άνθρωπος, πήγε και τον παρακαλούσε να απελευθερώσει το ελληνικό έθνος. Είχαμε 180 χρόνια τότε στην Ουλία. Ο κύριος να μην συνέβαινε τίποτα, ούτε καν τον είδε, ούτε καν τον ήκουσε. Απαγοητεύτηκε, έφυγε, πήγε στην άκρη του. Σε λίγο σηκώνατε και πηγαίνει στην Παναγία μας. Και τη λέει η δέσποινα του κόσμου, εσύ που τον κράτησες, εσύ που τον γαλούσες, μίλησε για αυτό το έθνος, το ελληνικό. Πήγαινε πες του να το ελευθερώσει. Παναγία μας εκάμφθη, εισήλθε στο ιερό και αγωνάτισε στην Αγία Τράπεζα δίπλα. Και σκόνη τα Πανάγια της χέρια και τον παρακαλεί. Με τα λόγια αυτά που της είπε ο γέρον και άλλα που έβαλε δικά της. Και γυρίζει και της λέγει, ακούω μητέρα μου, αλλά δεν μετενόησαν ακόμη. Και μείναμε ακόμη περίπου 250 χρόνια υπόμενοι. Δεν μετενόησαν ακόμη. Μάλιστα ξέρετε πως το είπε. Δια τον λόγο που εδώσει η τιμωρία αυτή δεν εξέλιπε. Δεν μετενόησαν. Μη ζητούμε λοιπόν εμείς εφόσον δεν μετανοούμε αλλαγήν της καταστάσεως. Ούτε της πολιτικής, ούτε της εκκλησιαστικής. Από εμάς εξαρτάται. Και αλίμονό μας αν ένα εκ των δύο. Ή αν η εκκλησία, διότι όταν θα πέσει η εκκλησία θα πέσει ταυτόχρονα η πολιτεία. Η πολιτεία αν γνώριζε τη δύναμη της εκκλησίας. Δεν θα υπολιτεύονται έτσι. Δεν τους ήταν συμφέρον να πολιτευτούν έτσι. Ούτε αριστεροί, ούτε δεξιοί, ούτε αριστεροδέξιοι, ούτε. Όλοι θα βάλανε κάτω το γόνατο κάθε μέρα, θα γυρίζαν πίσω, θα έρχονταν στην εκκλησία, θα εξομολογούνται, θα κοινωνούσαν, θα καλούσαν τον λαό της προσευχήν κλπ. Θα παίρνανε το λάβαρο μπροστά σαν τον Μέγα Κωνσταντίνο εν τούτο Νίκα και θα γινώσανε πουλιά πετούμενα όλοι. Ποιος είναι ο δυνατός, ο έχων Θεών, εκείνον, αυτός είναι δυνατός, ανέθνος, ανάτομος, σαν. Μη λοιπόν κατατριβόμεθα με πράγματα περίτα. Μη ακούμε από ασπολέμων, μη ακούμε από εδώ και από εκεί. Βάζετε το γόνατο κάτω, προσευχηθείτε. Σταματάτε όλες τις άλλες προσευχές. Παραμιλάτε στον δρόμο, στη δουλειά σας, στο τραμ, όπου πηγαίνετε. Μιλάτε με τον Θεό, μη μας παραδώσει. Είναι θα αμαρτωλή. Μεγάλη υπηρεσία προσφέρουμε στον εαυτό μας. Μεγάλη υπηρεσία προσφέρουμε στην οικογένειά μας. Μεγίστη υπηρεσία προσφέρουμε στον κόσμο, στην εκκλησία, στους πάντας. Είναι θα παντοδύναμη. Μη μας ξεγελάει κανείς. Εκείνο μόνο που δυσκολεύει την δυναμή μας να φέρει τα αποτελέσματα είναι η αμαρτία. Βάλτε τις αμαρτίες από τη μέση. Τι έχετε, σαρκικά, σταματάτε τα. Θα γρυπώτε αυτό το σαρκείο, θα μας πηγαίνει κάτι. Γκρεμίστε την παρανομία, τα κρεβάτια διώξετε τα παράνομα. Να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Όσοι δεν νηστεύετε, αρχίστε να νηστεύετε μέσα στο πλαίσιο του δυνατού. Όσοι ήταν εξομολογητές, να εξομολογηθείτε όλες τις λεπτομέρειες. Να λυθούν τα χέρια του Θεού. Να σταματήσει η αεροκατηγορία. Να σταματήσει να βλέπουμε έξω τι κάνει ο Α και ο Β. Να γυρίσει μέσα ο καθένας. Άστανδροι θα πάμε, το καταλαβαίνετε. Θα πάμε κάτω όλοι. Δεν πρόκειται να πλέψει κανένας. Ο Θεός τους ορισμένους που θέλει να τους κρατήσει για να κάνει το υπόλοιπο έργο. Εφόσον τόσο μας συλλέγεται και εμείς